Έργα όπως αυτό του προσεισμικού ελέγχου και ψηφιακά εργαλεία όπως το Εθνικό Μητρό Υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης για τα 100 χρόνια ΤΕΕ που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, παρουσία του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών εκπροσώπων και φυσικά των μηχανικών. Κυρίαρχα έργα είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών, αλλά παράλληλα κάνουμε πολεοδομικό σχεδιασμό σε όλη τη χώρα με πάνω από 200 τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα και δίνουμε έμφαση στην ανθεκτικότητα της χώρας κάνοντας έργα όπως ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, πυροσβεστικούς σταθμούς και αστυνομικά τμήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλευση του τρένου στην Πάτρα. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ζήτησε την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην διεκδίκηση να φτάσει ο σιδηρόδρομος στο λιμάνι. Ενώ από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πατρέων για ακόμη μια φορά στάθηκε στον τρόπο που θα γίνει αυτό, δηλώνοντας πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να θάψει κάποιος το μέλλον μιας πόλης, επιτρέποντας να γίνει επιφανειακά αυτή η μεγάλη κατασκευή. Θα θέσω και μια ερώτηση, μιας και είδα στο πολύ ενδιαφέρον βίντεό σας πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του ΤΕΕ πανελλαδικά, του ΤΕΕ Ελλάδος, στο να έρθει ο σιδηρόδρομος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να σας έχουμε δίπλα μας, όχι το τοπικό παράρτημα, το ΤΕΕ Ελλάδος, στη διεκδίκησή μας για το σιδηρόδρομο στο λιμάνι της Πάτρας. Μαζί είμαστε. Και δεν μπορείς για κανέναν απολύτως λόγο και καμιά δικαιολογία και κανένα επιχείρημα να πεις ότι θα θάψεις το μέλλον μιας πόλης για να πεις ότι θα περάσω το τρένο όπως να είναι, γιατί και κάτι χαζούλιδες θα το δεχθούν και θα γίνει ό,τι σκέφτονται κάποιοι. Σας στέλνουμε συμπαραστάτες, γι' αυτό αυτό δεν είναι θέμα κάποιας ιδεολογίας, είναι θέμα βασικό του κοινού νου και το τι σημαίνει προκοπή για ένα τόπο και ποιος ονειρεύεται και βλέπει πέρα από τη μύτη του και λίγο πιο κάτω για να δει το τι γίνεται στη χώρα μας και στον τόπο μας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέφερε πως τώρα είναι η ώρα για μεγάλα έργα και αποφάσεις που αφορούν τον νομό Αχαΐας, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια. Τα έργα που θα γίνουν ιδιωτικά και δημόσια, όπως είπε, θα πρέπει να έχουν ένα σαφές και πράσινο πρόσημο, προκειμένου η περιοχή να αλλάξει και να καλυτερεύσει ο τρόπος ζωής των πολιτών.